πολύ σωστά, σήμερα το πρωί στις 5 τα ξημερώματα ξεκίνησε η διαδικασία της απομάκρυνσης των 11 πυλώνων φωτισμού που υπήρχαν στην Πλατεία Ελευθερίας τα τελευταία 25 χρόνια. Μετά και από την τεχνική έκθεση που είχαμε από τους μηχανικούς για τη στατική τους επάρκεια. Αυτό δεν μας άφησε περιθώρια αντίδρασης, έπρεπε άμεσα να απομακρυνθούν για την ασφάλεια των δημοτών, που είναι και μια προτεραιότητα για μας. Έτσι σήμερα λοιπόν, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία και με τον εργολάβο, έγινε η απομάκρυνσή τους. Φαίνεται ότι η υποδοχή από τον κόσμο ήταν θετική ως προς το κομμάτι της αισθητικής, σε αυτό όμως δεν θέλω να πω εγώ. Η λογική ήταν να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δημοτών αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται σήμερα στο εργοτάξιο, μιας και οι εργασίες που γίνονται έχουν αρκετές δονήσεις και ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνα εάν παρέμεναν κατά τη διάρκεια των εργασιών εκεί. Οπότε τώρα απομακρύνονται συνολικά 16. Απομακρύνονται οι 11 πυλώνες που βρίσκονται στο μεγάλο τμήμα της Πλατείας Ελευθερίας και έχουν απομακρυνθεί ήδη και οι 6 που υπήρχαν, τα 6 φωτιστικά σώματα που υπήρχαν στην Πλατεία Καζαντζάκη. Γίνεται μια προσπάθεια από την τεχνική υπηρεσία, από το τμήμα Παλιάς Πόλης, για να γίνει μια πρόταση που σε συνεργασία με την Εφορία Νεωτέρων και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καταλήξουμε σε μια νέα πρόταση, σύγχρονη πρόταση με τις λογικές, με τις σύγχρονες λογικές αρχιτεκτονικής δημόσιων χώρων. Σε μια πιο minimal ουσιαστικά προσέγγιση, δεν θέλουμε τα σώματα, τα φωτιστικά να είναι αυτά που θα χαρακτηρίζουν την πλατεία, αλλά να ενσωματώνονται και στη φιλοσοφία της πλατείας σίγουρα, αλλά και στην αρχιτεκτονική της πόλης. Τα νέα φωτιστικά, πότε πιστεύετε θα έχετε έτσι σχηματίσει μια άποψη για τα νέα φωτιστικά που πρέπει να πούμε? Να πούμε εδώ ότι η απομάκρυνση των πυλώνων έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της αρχαιολογίας, της Εφορίας Νεωτέρων, και μας ζητήθηκε η νέα πρόταση όσο το δυνατόν συντομότερα, ώστε να προχωρήσουμε στην έγκριση και της νέας μελέτης αλλά και της νέας αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων. Αυτό θα γίνει σχετικά άμεσα, αφού επιλέξουν κάποιες λύσεις τεχνική υπηρεσία, τη συμφωνήσει με τη Δημοτική Αρχή και κατευθεί στην Εφορία Νεωτέρων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις εξαιτίας αυτής της αντικατάστασης. Οπότε θα γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα. Ωραία, και μία κουβέντα να το κλείσουμε με την Πλατεία Ελευθερίας του έργου, πάλι τα χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα νομίζω ότι τηρούνται. Το έργο προχωράει αρκετά γρήγορα, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουμε θέσει. Παραδόθηκε, όπως ξέρετε, το δυτικό τμήμα για να μπορέσουμε έτσι να ξέρει και ο κόσμος για ποιο τμήμα εννοούμε, αυτό που έχει ήδη παραδοθεί. Τρέχουμε τώρα για την παράδοση της πλατείας Καζαντζάκη, που είναι ο μέσος επόμενος στόχος, δηλαδή ενδεχομένως μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας να έχει παραδοθεί και η πλατεία Καζαντζάκη, και προχωράμε στην συνολική εκτέλεση του έργου, η οποία δεν θέλουμε να ξεπεράσει το τέλος του έτους. Με την κεντρική πλατεία Ελευθερίας να παραδίδεται τέλος Νοεμβρίου.